Εντατικά, συνεχίζονται οι έλεγχοι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσα στη λίμνη Πλαστήρα, προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο τηρείται η απόφαση για την απαγόρευση της αλίας. Παράνομο ψάρεμα με δίχτυα, που είναι και ο πιο καταστροφικός τρόπος, δεν γίνεται, ενώ έχει καταγραφεί πλήθος περιπτώσεων ψαρέματος με καλάμια από ερασιτέχνες αλίες της Καρδίτσα και πολλών άλλων νομών. Η Νομαρχία έχει ήδη προβεί σε αυστηρές συστάσεις. Αναγκαζόμαστε να βγαίνουμε μεικτά κλιμάκια με τη συνδρομή της αστυνομικής δύναμης της Καρδίτσας, να πηγαίνουμε να κάνουμε ελέγχους και να και τους παραβάτες να τους συλλαμβάνουμε και να τους κάνουμε και να τους δίνουμε τα απαραίτητα πρόστιμα. Αυτή τη στιγμή κάνω έκκληση σε όλους για αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα που απομένει να μην ψαρεύουμε, γιατί αυτή τη στιγμή τα ψάρια είναι στο στάδιο αναπαραγωγής και όταν πιάσουμε ένα ψάρι είναι σαν να χάνουμε 100 ψάρια. Τη λίμνη πρέπει να την προστατεύσουμε, πρέπει να προστατεύσουμε τη ζωή που έχουν μέσα για τα επόμενα χρόνια. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει ψάρια για τα επόμενα χρόνια. Και αυτή τη στιγμή, ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δαπανούμε αρκετά χρήματα για τον εμπλουτισμό των λιμνών με γόνος ψαριών, ώστε να υπάρχει ποικιλία στο ψάρι μου.